Ο πρώην δήμαρχος Δομήνικος Βερίλης στη συνέντευξη τύπου επιτέθηκε στον νυν δήμαρχο κύριο Παπαλό γιατί, όπως είπε, παρουσίασε ψευδή στοιχεία στην κοινή γνώμη για το ύψος του χρέους του Δήμου Καρδίτσας. Ο κύριος Παπαλός κάθε φορά ισχυρίζεται διαφορετικά πράγματα, είπε ο κύριος Βερίλης. Τον διαψεύδει όμως η πραγματικότητα που φαίνεται από τον ισολογισμό του Δήμου που συνέταξαν αρκωτηλογιστές. Ειδικότερα ο κύριος Βερίλης τόνισε για το χρέος. Δεν μπορεί ο καθένας κατά το δοκούν να αναφέρει για τα χρέη του Δήμου Καρδίτσας με διαφορετικά στοιχεία. Εμείς δεν μιλούσα ως τώρα και περίμενα τον ισολογισμό, ο οποίος σημειώνω ο ισολογισμός κατετέθη από τη Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες, οι οποίες ελέγχονται από τη Δημοτική Αρχή και τον ορκωτολογιστή. Εκεί αναφέρεται το ποσό 38 εκατομμύρια ευρώ, όσο για τα δάνεια του Δήμου Καρδίτσας που στις συνεντεύξεις τους προηγούμενους μήνες ο κύριος Παπαλός ανέφερε αστρονομικά ποσά και κάθε φορά αυτό έχει σημασία, διαφορετικά κάθε φορά, όχι τα ίδια, είναι 21.600. Εμείς την ψηφίσαμε σαν μειοψηφία και αυτό είναι το παράδοξο. Θα μπορούσαμε να μην είχαμε ψηφίσει και να ισχυριστούμε ότι είναι διαφορετικά τα νούμερα. Δεχθήκαμε την εισήγηση του κύριου Παπαλού και την άλλη μέρα βλέπουμε διαφορετικά νούμερα στις εφημερίδες, αντιλαμβάνεστε, και ο πολίτης, ο οποίος δεν ξέρει ούτε για οικονομικά, αλλά και δεν μπορεί να παρακολουθήσει και όλες τις λεπτομέρειες.